Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα. Το καλοκαίρι του 2016, στο 5ο Διεθνές Συνέδριο, στη Λίμνη Πλαστήρα, ανακοινώσαμε την ίδρυση Ακαδημίας Ψηφιακού Πολίτη. Η Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη δεν είναι εταιρεία, είναι μία ιδέα. Είναι μία ανοιχτή πρόσκληση στο σύνολο της κοινωνίας, στους ακαδημαϊκούς, που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κορυφαίους ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, γιατί τα θέματα της ψηφιακής κοινωνίας του μέλλοντος θα λυθούν ενδεχομένως μόνο διεπιστημονικά. Άρα, στην αρχή αυτή, που είμαστε πιστοί από το 2008, που ιδρύσαμε την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, αλλά ακριβώς επειδή αυτό είναι ένα μέρος μόνο του προβλήματος, όλα αυτά τα ζητήματα το ανοίξαμε αρκετά και θέλουμε να δώσουμε ένα φως σε όλο αυτό και να κατανοήσουμε καλύτερα το ψηφιακό περιβάλλον που έρχεται. Οπότε, θα κάνω μία εισήγηση στο τι έρχεται. Χρειάστηκαν, πριν από έναν αιώνα, όλοι ήμασταν γύρω από ένα ραδιόφωνο. Ήχος, η αίσθηση της ακοής. 50 χρόνια αργότερα μπαίνει τηλεόραση. Ήχος και εικόνα. Πιο οι αισθήσεις περισσότερο κινητοποιημένες. Σήμερα, δίπλα-δίπλα, όλοι με μια έξυπνη συσκευή, όπου πραγματικά είναι εκεί μόνο για μας. Είναι μια ερωτεύσιμη συσκευή με την οποία αλληλεπιδρούμε. Ο σύντροφός μας μπορεί να μην είναι 100% εκεί για μας. Η συσκευή όμως είναι 100% για μας. Και αυτό που είπαμε πριν, ανισότητες, τεχνολογικό χάσμα γενεών. Μπορεί ο ηλικιωμένος, ο παππούς, να ακολουθήσει την εξέλιξη. Πώς θα είμαστε σε λίγα χρόνια? Το ίντερνετ θα το φοράμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον υπολογιστή, την ταμπλέτα, το έξυπνο τηλέφωνο. Σε γυαλιά, σε φακούς επαφής. Κάποιοι μιλάνε και για εμφύτευμα στον κερατοειδή, για να είναι μόνιμο. Ρολόγια, βραχιόλια, έξυπνα ρούχα στις ντουλάπες μας. Εξοσκελετοί που θα κινούνται και θα μας βοηθούν με τη σκέψη. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι ο Στίβεν Χόκινς, ο μεγαλύτερος φυσικός αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με σοβαρή νευρομυϊκή παραλυτική νόσο του κινητικού νευρώνα, στηρίζει την επικοινωνία του μέσω των έξυπνων συστημάτων. Τι κάνουν? Αποκωδικοποιούν τη σκέψη του και γίνεται λόγος. Και παίρνουμε εμείς τα λόγια του, αλλά από τη σκέψη του, που μόνο η έξυπνη συσκευή μπορεί να το προσφέρει αυτό. Παπούτσια για τυφλούς. Το gaming γίνεται πιο διαδραστικό. Τι έγινε φέτος? Φέτος, για πρώτη φορά, έγινε με το Pokémon Go, στον πραγματικό κόσμο, ενσωματώθηκε ένας εικονικός. Αυτοί που είχαν ταμπλέτες και ήταν στο παιχνίδι, έβλεπαν κάτι που όλοι εμείς δεν το βλέπαμε. Οπότε έμπαιναν σε εντατικές, σκοτώνονταν, έπεφταν από ορόφους, κυνηγούσαν με το αυτοκίνητο έξυπνα Pokémon. Οπότε αυτό αρχίζει να γίνεται τα augmented reality game, δηλαδή τα παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας, θα είναι το νέο πεδίο, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε στον τομέα της βιομηχανίας του ψυχαγωγικού παιχνιδιού. Και όχι μόνο. Έξυπνη μετακίνηση, αυτοκίνητα δηλαδή χωρίς οδηγό, τεχνολογία στην ιατρική. Βγαίνουμε από τη λογική των μεταμοσχεύσεων, όπως τις ξέρουμε σήμερα, και από τα δικά μας κύτταρα θα τυπώνουμε όργανα μέχρι το 2025 στα μεγάλα νοσοκομεία του κόσμου. Και η ιατρική δεν θα ασκείται όπως γίνεται τώρα. Έξυπνα nanoboots θα μαρκάρουν καρκινικά κύτταρα και θα εκλείουν στόχοκατευθυνόμενα πλέον τη θεραπεία, χωρίς τις παρενέργειες από όλη αυτή τις θεραπείες που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Και οι ρομποτικοί εφαρμογές στην εργασία, στο στρατό, στην ιατρική, φύλαξη ηλικιωμένων ή και παιδιών. Και εδώ δεν ξέρεις ποιος είναι το ρομπότ και ποιος είναι ο άνθρωπος. Humanoid robot.
Το Σίμπα, στο κεντρικό κατάστημά της, στο Τόκιο, ο κεντρικός πολιτής είναι humanoid robot. Cyborgs. 10% των Αμερικανών θέλουν να γίνουν cyborg. Τι κάνει ο Νίλ Χάρμπινσον? Είναι άνθρωπος που έχει αχρωματοψία. Είναι καλλιτέχνης και έχει μία συσκευή ενσφηνωμένη στον ηνιακό του λοβό, όπου ουσιαστικά διακρίνει τα χρώματα λόγω αχρωματοψίας. Δεν διακρίνει πράσινο με κόκκινο. Αλλά η συσκευή αυτή τον βοηθά να αντιλαμβάνει τα χρώματα. Μπαίνουμε σε άλλες λογικές, δηλαδή σκεφτείτε ότι η cyborg είναι και ένας άνθρωπος που έχει βηματοδότη. Έτσι, συνήθως αυτά μπαίνουν από την... Ή cyborg όμως, μπορεί, κύριε Γκρίτζαλη, μπορεί να είναι κάποιος στο μέλλον, ο οποίος να θέλει να έχει το μάτι του γερακιού ή την ακοή του λύκου. Άρα, όπως λέει ο συνεργάτης μου, ο Χαράλαμπος ο Τσέκερης, μπαίνουμε στο Internet of Everything, όχι of Things μόνο, όπου 50 δισεκατομμύρια έξυπνες συσκευές στην Ευρώπη το 2020 θα αλληλεπιδρούν και θα στέλνουν δεδομένα η μία στην άλλη. Κάποιοι σταθμοί. 2021. Τα ρομπότ μπαίνουν στην ανειδίκευτη εργασία. 2024. Θα τυπώνουμε όργανα. 2025, θα το πω, έχει σημασία αυτό. Είναι η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να παίρνει τις δουλειές υψηλόβαθμων υπαλλήλων. 2027, εικονικό νόμισμα. Κάποιοι προσπαθούν να προβλέψουν το μέλλον και κάποιοι άλλοι το δημιουργούν. Dr. A. Kurzweil προσλήφθηκε το 2012, είναι από τους σημαντικότερους επιστήμονες. Στόχος, 2029, τα ρομπότ να είναι πιο έξυπνα από τον άνθρωπο. Θα το πετύχει νωρίτερα, λένε κάποιοι γκούρου της τεχνολογίας. Το 2040 θα μπορούμε να ανεβάσουμε όλο το νου σε έναν υπολογιστή, αφού είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μέσω των nanoboots. Και το 2100 θα υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν όλα τα μέρη, κάθε βιολογικό μέρος του σώματός μας από μηχανικά, ηλεκτρονικά ή συνθετικά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διχάζονται οι απόψεις. Πού πηγαίνουμε όταν θα αναπτυχθεί τόσο πολυτεχνητή νοημοσύνη, όπου οι γκουρού της τεχνολογίας λένε το 2040 θα είναι 1 δισεκατομμύριο φορές ανώτερη του συνόλου των ανθρώπων που θα κατοικούν στη γη τότε. Όταν ο υπερυπολογιστής κέρδισε τον Κασπάροφ, από εκεί και πέρα κανένας σκακιστής άνθρωπος δεν κέρδισε τον υπερυπολογιστή στο σκάκι. Αλλάζουν τα δεδομένα. Και σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Τσέκερη, το διαδίκτυο των πάντων διασυνδέει και αναμειγνύει το ανθρώπινο σώμα ή θα το αναμειγνύει με κάθε είδους φυσικά αντικείμενα ή τεχνολογικά προϊόντα, αλλάζοντας ριζικά όχι μόνο την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά το τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το smart skin. Μπορεί στο μέλλον να μην χρειάζεται καν να τρεφόμαστε, απλά να τρεφόμαστε μόνο επειδή για ευχαρίστηση. Αφού το έξυπνο δέρμα θα καταλαβαίνει αν κρυώνουμε και θα μας μονώνει, αν πεινάμε ή τι στοιχεία μας λείπουν από τον οργανισμό. World Economic Forum. Το κεντρικό θέμα στον Davos φέτος. Το 2013, με βάση το MIT Technology Review, τα 2/3 των Αμερικανών σε ηλικία για εργασία εργάζονται. Το 33 στην πιο έξυπνη εποχή, μόνο 1 στους 3. Δεν θα είναι ο λόγος η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ο λόγος θα είναι ότι σιγά-σιγά, αρχίζοντας από την ανειδίκευτη εργασία, ο ανθρώπινος παράγοντας παρεκτοπίζεται από την παραγωγική διαδικασία, από την εργασία με την οποία η επιβίωσή μας είναι συνδεδεμένη χιλιάδες χρόνια πλέον. Ποιο είναι το ποσοστό όμως παρεκτόπισης, γιατί λένε ότι η τεχνολογία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Είναι πραγματικότητα, βεβαίως. Σε λίγα χρόνια θα δούμε τη σύγκρουση των επαγγελμάτων. Και επειδή εδώ έχουμε ακαδημαϊκούς σημαντικούς ανθρώπους, ενδέχεται οι επιστήμες αλλάζουν και ενδέχεται άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύονται σήμερα σε κάτι
να μην μπορεί να υπάρχει αντικείμενο τα επόμενα χρόνια. Είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξη. Το 2020 το World Economic Forum αναφέρει ότι 7,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν λόγω της τεχνολογίας. Και μόνο 2 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι το έλλειμμα είναι μεγάλο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καλώς δημιουργούνται υπουργεία ψηφιακής πολιτικής στις χώρες και συμπίπτει η σημερινή ημερίδα με το Υπουργείο που μόλις τώρα δημιουργήθηκε, γιατί δεν είναι μόνο θέμα των ατόμων της τεχνολογίας ή των ανθρωπιστικών επιστημών, είναι ένα συνολικό θέμα που πρέπει να αντιληφθούμε το ψηφιακό περιβάλλον που δημιουργείται. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες να τους αναλύσουν στη συνέχεια. Δύο λόγια για τον εθισμό. Επειδή έχουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, θα σας πω μόνο κάτι. Το 2004 που άρχισα να ασχολούμαι με τα θέματα του ίντερνετ, στα πλαίσια της διατριβής μου, 30 εκατομμύρια Κινέζοι χρησιμοποιούσαν ίντερνετ. Σήμερα κοντεύουν τα 700 εκατομμύρια. Πώς περνάνε το χρόνο τους? Το 70% του ελεύθερου χρόνου του περνάνε στο ίντερνετ. 24 εκατομμύρια ανήλικοι με εθισμό στο ίντερνετ. Οπότε είναι η πρώτη χώρα που το 8 συνέπεσε με το έτος ίδρυσης της εταιρείας μας, αναγνώρισε τη διαταραχή επίσημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θέλουμε να επενδύσουμε σε εξειδικευμένο τουρισμό, αρκεί να κάνουμε μια συνεργασία διακρατική με την Κίνα στο φαινόμενο του εθισμού. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που μπορεί να καταλάβει τι λέμε. Και οι ασιατικές, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία. Στο συνέδριο το καλοκαίρι ήρθε μόνη της με ειδικά της έξοδα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τόκιο στη λίμνη Πλαστήρα στο Καζάρμα, ταξίδευε 2 μέρες, για να πει πώς δουλεύουν τα θέματα εθισμού στην Ιαπωνία. Άρα θα μας καταλάβουν. Νότιος Κορέα. Τα παιδάκια εκεί, ο εθισμός αρχίζει από τα 5. Τα παιδάκια, 160.000 παιδιά με εθισμό. Η χώρα με τους περισσότερους θανάτους λόγω εθισμού. Η χώρα που στην πρώτη γυμνασίου γίνεται ένα screening test για όλους τους εθισμούς και για τον εθισμό στο διαδίκτυο στη χώρα. Και τα παιδιά εκεί δεν έχουν κινητά απλά όπως εδώ. Είναι όλα διάβροχα. Τα παίρνουν μαζί και στο μπάνιο τους. Δεν τα αφήνουν από το χέρι τους. 4 υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα δημόσιες δωρεάν. Τις 2 έχουμε την τιμή να έχουμε συνεισφέρει και εμείς στο Ιπποκράτο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τον Βάγιο τον Ταφούλη, που σήμερα δυστυχώς την εισήγησή του θα την κάνει ο Γιώργος ο Φλώρος, και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών με τον Γιώργο τον Φλώρο, αντιπρόεδρο της εταιρείας μας στη Θεσσαλονίκη, και 2 μονάδες εφηβικής υγείας Αγλαία Κυριακού και το 18 Άνω στην Αθήνα. Όλες οι έρευνες αυτές είναι στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, είναι τόμοι, έχουν κατατεθεί ήδη στη Βουλή, σε Ειδική Επιτροπή το 2011 όταν προσκλήθηκα, και αφορούν το σύνολο των προβληματικών συμπεριφορών, και είμαστε η πρώτη ομάδα που τιμηθήκαμε και από τον Πρόεδρο, από τον Υπουργό Άμυνας, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο το 2014, γιατί είχαμε κάνει την πρώτη έρευνα σε στρατό στον κόσμο. 7% εθισμός στους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς. Η πρόληψη έχει σημασία. Η Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη είναι το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και πού στοχεύει? Δεν στοχεύει στον εθισμό και στην επίλυση του προβλήματος. Δεν στοχεύει μόνο στο πώς θα δημιουργικά θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Δεν στοχεύει στο να κατανοήσουμε μόνο τι είναι αυτό που έρχεται. Στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής νοημοσύνης των πολιτών. 8 skills που είναι απαραίτητες. Εδώ έχουμε και εκπρόσωπο τον κύριο Καρούνο από την ειδική νεοσυσταθήσα ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας Ψηφιακής Πολιτικής, πολύ σημαντική επιτροπή, για να το ακούσει αυτό. Ψηφιακή ταυτότητα, γνωρίζουμε να τη διαχειριζόμαστε.
Οι νέοι σίγουρα όχι, αλλά και οι μεγαλύτεροι σίγουρα όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε πολιτικός ή πρόσωπο που παίρνει μια θέση καταργεί το προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα. Ή υπεραθλητές Ολυμπιονίκες, από το πώς εκφράζονται, πάει χαμένοι όλος ο αγώνας και αποσύρονται διεθνώς λόγω αρνητικών σχολείων στα κοινωνικά δίκτυα. Ψηφιακή χρήση, ασφάλεια, τα θέματα που έχει αναδείξει πολύ η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι ένα μέρος όμως της ψηφιακής μας νοημοσύνης. Συναισθηματική νοημοσύνη και σε real time πώς επικοινωνούμε και πώς αντιλαμβανόμαστε την επικοινωνία, η επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακή παιδεία. Αυτή τη στιγμή είναι το σχολείο έτοιμο, προετοιμάζει, ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία, καλλιεργεί όλες αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες στα παιδιά. Είναι ζητήματα. Ψηφιακά δικαιώματα τα γνωρίζουμε. Ψηφιακή υγεία, τα θέματα εθισμού και όλα αυτά που είπαμε. Κλείνοντας, λόγοι για να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Και θα βάλω το θέμα της εργασίας, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έχω κι εγώ μικρά παιδιά, όπως και πολλοί από εσάς. Και μας ενδιαφέρουν οι νέοι, γιατί είναι το μέλλον της κοινωνίας. Ιστορικά, η εξέλιξη τεχνολογίας δημιουργεί νέες δυνατότητες και θέσεις εργασίας. Ναι, είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι προσαρμοστικά όντα και θα προσαρμοστούν στις αλλαγές που η τεχνολογία θα φέρει. Και θα επινοήσουν νέες θέσεις. Σωστό είναι και αυτό. Και ευχόμαστε η τεχνολογία να μας απελευθερώσει από την καθημερινή πιεστική εργασία και να γίνουμε, ενδεχομένως, να δουλεύουν τα ρομποτάκια για μας και εμείς να φιλοσοφούμε σαν τους αρχαίους Έλληνες και να δημιουργούμε, μακάρι, λόγοι για προβληματισμό. Άλλοι τρεις. Οι επιπτώσεις από την αυτοματοποίηση αφορούν μέχρι τώρα ανειδίκευτους εργάτες. Πείραμα στην Κίνα. 1 εκατομμύριο ρομπότ στις βιομηχανίες, 1 εκατομμύριο εργάτες έξω, 2012. Έγινε αυτό. Και σιγά σιγά οι ανειδίκευτοι βγαίνουν. Οι ανειδίκευτοι δεν παίρνουν μισθό. Τα ρομποτάκια δεν παίρνουν μισθό. Δεν αυτοκτονούν από την πίεση. Είναι 24 ώρες το 24ωρο εκεί. Έχουν πολύ περισσότερα να προσφέρουν από ότι ένας εργάτης. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά από το 2025 θα αρχίσει να ενοχλεί τις κοινωνίες. Γιατί οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι θα αρχίζουν να αποσύρονται. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών έχει 800 υπαλλήλους, λέω ένα νούμερο τώρα. Αφού δεν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά προγράμματα που θα μας φτιάξουν εδώ οι ειδικοί της τεχνολογίας, αυτόματα θα γίνονται τα πάντα. Και με ακρίβεια, στα τέλεια συστήματα της τεχνολογίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα αποτελεί πρόβλημα. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Το εκπαιδευτικό σύστημα, τα Ινστιτούτα, οι πολιτικοί, οι οικονομικοί οργανισμοί δεν έχουν επαρκώς κατανοήσει το ψηφιακό τοπίο που έρχεται. Και ακόμη και εμείς δεν το έχουμε κατανοήσει, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η ζήμωση. Χαμηλό επίπεδο της ψηφιακής νοημοσύνης των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία μας, σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο από εδώ και πέρα στους εξαιρετικούς επιστήμονες που θα μιλήσουν.